Οχοχοχ! Τι άλλο θέλεις να πω εγώ? Αφήνω τα αρώμά μου να μείνει στο πλατό για τους επόμενους μήνες, το καλοκαίρι που θα κλείσει. Θα κάνω λίγο πασαρέλα, ξέρετε γιατί. Γιατί μου αρέσει το πλατό μου πάρα πολύ και θέλω πραγματικά να το πω. Έχω ζήσει μέσα στη τηλεόραση τόσα πολλά χρόνια. Έχω ευχαριστηθεί πλατό, έχω ευχαριστηθεί ωραία σκηνικά, ωραία φώτα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πλατό εδώ, δεν ξέρω, έχει το κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραίο και ας το περπατήσω λίγο πριν το αποχαιρετήσω. Έτσι να το χαρώ και να με βλέπω και σε διάφορα πλάνα. Εν τω μεταξύ, σε όλες τις γωνιές. Ναι, μην κοιτάτε τώρα το πόδι μου το προβληματικό. Κοιτάξτε το ωραίο μου ρούχο. Σε όλες τις γωνιές λέω: βγαίνεις ωραία, ρε παιδί. Ρε, ας τα πόδια άταξε κι εσύ. Ας τα πόδια τα μπαλωμένα εδώ πέρα, τα χτυπημένα. Ας δείξουμε το ωραίο μας φουστάνι. Το ωραίο μας χρώμα που ταιριάζει σε αυτό το ωραίο πλατό. Που όλα τα χρώματα ταιριάζουν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ανανεώσω το ραντεβουδάκι μας για αύριο που είναι Πέμπτη. Και μεθαύριο είναι Παρασκευή. Και μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Και μετά φυλάκια. Δεν είμαι στη ζωή μου εγώ τόσο ψωνισμένη όσο βγαίνω σκηνή. Και στο λέω ειλικρινά, δεν είμαι. Νομίζω ότι πρέπει να το. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Νιώθω υπέρτατη όταν είμαι σκηνή. Νιώθω. Ότι πετάς, ρε παιδί ότι μου. Δεν με πιάνει τίποτα και το νιώθω. Δεν... Και αυτό το πράγμα δεν το νιώθω στη ζωή μου. Καθόλου. Πώς είναι η Ελένη Φουρέιρα στην καθημερινότητα? Έτσι το... Χαλαρή, ήρεμη. Ήρεμη, όχι, με ένα παιδί και 16 μηνών που είναι έτσι. Σε τρέχει ο Ερμής? Ο Ερμής τρέχει. Με τρέχει. Με τρέχει, δεν κοιμάμαι. Έχει αποφασίσει να με, νομίζω ότι, να με φτάνει στα όρια, αλλά να σου πω κάτι. Ωραία, μαθαίνω και μεγαλώνω μαζί του. Είναι... Δεν θέλω τώρα να συγκινηθώ και τραγουδάω σε λίγο έξω. Είναι το πιο ωραίο... Ζω μαζί του τα πιο ωραία και έντονα και αληθινά συναισθήματα. Όσο και να με τρέχει, γιατί είναι ένα παιδί που έχει πολλή ενέργεια, είναι... Έχει φοβερή αντίληψη, οπότε και το βράδυ μας γλεντάει με τον μπαμπά του. Δηλαδή, θέλει, όποτε θέλει κοιμάται, όποτε σηκώνεται, έχει φουφούλ ενέργεια. Αλλά χαίρομαι που έχω ένα παιδί με ενέργεια που θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο και ας τρέχω όλη μέρα από πίσω του. Γιατί με βοηθάει και μεγαλώνω μαζί του, μαθαίνω πράγματα άγνωστα που δεν ήξερα για μένα. Το πόσο υπομονή μπορώ να έχω, το να με χτυπήσει κατά λάθος το μάτι που μου συνέβη πριν ένα μήνα. Ήμουνα και καλεσμένη κιόλας κάπου και δεν πήγα. Στο Κωνσταντίνου το διαμαντένιο το δίσκο. Διαμαντένιο. Μια μέρα πριν με χτύπησε κατά λάθος το χέρι του. Το μάτι μου ήταν τόσο, θα σου δείξω μετά φωτογραφία. Όταν σου λέω τόσο. Και ήταν φοβερό η στιγμή εκείνη. Που δεν αντέδρασα καθόλου να αντιλαμβάνεσαι ότι το παιδί σου κατά λάθος σε χτυπάει, γιατί τον είχα αγκαλιά και μου έκανε αυτό. Και να αντιλαμβάνεσαι ότι κοίτα να δεις πώς μπορείς να διαχειριστείς μια κατάσταση τόσο σαν να μην συνέβη τίποτα και πριν από αυτόν μπορεί να είχα πάθει αμόκ. Τι κάνει ο γάμος σου? Καλά. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και αυτό που λένε, και αυτό που λένε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Να σου πω πότε νομίζω ότι ίσχυε αυτό. Ναι, ναι. Παλιά, που δεν μέναν οι άνθρωποι μαζί πριν το γάμο. Σωστά. Και μετά το γάμο συγκατοικούσανε. Και εκεί τρώγανε. Τρώγανε τη φρίκη. Το κεραμπίδι. Ενώ όλοι εμείς τώρα πλέον την τρώμε τη φρίκη όταν μετακομίζουμε μαζί με τον άλλον. Και μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 6 μήνες που αποφασίζεις να παντρευτείς, δεν αλλάζει κάτι. Είσαι καλά στο γάμο σου. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Λέω, γιατί... Μην βάζεις φωτιές χωρίς λόγο. Όχι, ρε παιδάκι μου, επειδή... Εντάξει, γράφτηκε, γι' αυτό το λέω. Γράφτηκε επειδή έβγαλα τη βέρα μου. Γιατί την έβγαλε τη βέρα σου? Έτσι. Ωραία. Και μετά λέγανε ότι δεν ανεβάζω τον Μάριο, που τον Μάριο δεν τον ανεβάζα ποτέ ούτως ή άλλως, γιατί φοβάται μην τον ματιάσουνε. Α, έχει τέτοιο θέμα ο Μάριος. Και εγώ, τεράστιο. Και εσύ. Ναι, ναι. Είναι θέμα ματιάσματος. Πιστεύω δηλαδή. Με στο μάτι φουλ. Και καλά κάνετε. Ναι. Μπράβο. Και ξαφνικά. Άρχισαν αυτά τα rumors. Όταν ένας άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, όχι αυτοπεποίθηση στο χώρο, αυτοπεποίθηση με την προσωπικότητα και τον εαυτό του, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να είναι ο εαυτός τους, ο πραγματικός, λόγω το τι θα πούνε γύρω. Εγώ αυτό δεν το είχα ποτέ. Το μόνο που ας πούμε ίσως δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι γιατί είσαι στην τηλεόραση, δεν μπορούσα να το βγάλεις αυτό. Δηλαδή, στην τηλεόραση. Θέλω να σου πω, γιατί ναι. Δεν είμαι κοτσομπόλα.
Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Δεν μπόρεσες να βγάλεις την τηλεόραση την πλευρά, το έγινε κοτσομπολεύω. Πώς να τη βγάλω, αφού δεν ήξερα τι να πω. Μου λέγανε αυτό το έχει με αυτήν εδώ και βλέπαμε ένα βίντεο και δεν ήξερα τους μισούς. Την απόφαση αυτή να μην συνεχίσει την Μπέτι Μαγκύρα να κάνει εκπομπή infotainment για του χρόνου. Για να παίρνετε μια απόφαση σημαίνει ότι κάπως αντανακλά σε μια άλλη και κάπως δένονται. Το infotainment, επειδή είναι κάτι το οποίο το ακούω από το 2007, πρώτη φορά νομίζω, στον Αντένα Καραμέρος Χαριτάτος το άκουσα για πρώτη φορά. Έχω βαρεθεί να τα ακούω με την έννοια ότι το εμφανίζουμε κάθε φορά, λες και είναι, θα γίνει κάτι συγκλονιστικό. Στην πραγματικότητα όλα κατά εκεί. Λίγο όλοι τα μπλέξανε με όλα, λίγο, δεν ξέρω. Είμαι κατά του να προσπαθεί να κάνει το μίξ με ανθρώπους του ενός ή του άλλου. Δηλαδή, ξεκινάνε κάποιες εκπομπές και έχουν μια ομάδα η οποία είναι εξειδικευμένη στο αλφα πράγμα. Η επικαιρότητα οδηγεί τα πράγματα αλλού και ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ξέρανε αυτό να καλούνται να πούν για το άλλο. Αυτό δεν γίνεται. Έχει βάλει σκοπό αύριο, μέχρι αύριο που είναι η τελευταία εκπομπή, να μας αποτελειώσει όλους. Κοίτα τσαχπινιά, κοίτα σου λέει θα αφήσω. Α, τώρα όμως θέλουν κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ότι η Ελένη δεν είχε πάει και στη Ρούλα βέβαια, ενώ η Ρούλα είχε πάει καλεσμένη. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει τι λέει το δικό σας ρεπορτάζ. Είχε γίνει πρόταση η Ρούλα είχε να πάει, πάει στο σπίτι Ελένη με το Μέγκα. Πρόταση δεν ξέρω. Αλλά στον αέρα νομίζω είχαν πει ότι περιμένω και εσένα. Ναι, εν τέλει δεν το είδαμε. Βέβαια η Ελένη Μενεγάκη είχε πάει να στηρίξει την πρεμιέρα του Greek Idol με τη Ρούλα παρουσιάστρια. Πρώτη γραμμή ήταν στην πρεμιέρα στον εκεί. Στον Άλφα, λες. Στο 11, ναι. Το θυμάμαι γιατί ήμουν και εγώ εκεί. Οπότε είχε πάει. Η Ρούλα, ναι, εννοείται να πάει στο σπίτι με το Μέγκα. Τώρα να πάει η Ελένη Μενεγάκη στο σπίτι με το Μέγκα, δεν έχει και πολύ νόημα, ρε παιδί. Δεν κολλάει, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ενώπιος ενώπιο. Δεν είναι συνέντευξη προσωποκεντρική. Μπορεί να ήταν ίδιο, δεν ξέρω. Εντάξει, ενώ είναι ένα πλαίσιο παρέας εκεί, θα μπορούσα να είμαι εγώ, ο Λάμπρος, η Μάρτζη, ο Άγγελος και η Ελένη Μενεγάκη. Είχε υποθεί και δημόσια ότι γενικά δεν πάει αυτό. Λοιπόν, πάντως θα σου πω κάτι. Όλα καλά. Την τελευταία φορά που έφυγε η Ελένη Μενεγάκη από τον Αλφα στις τελευταίες εκπομπές, η Ελένη δεν ήταν έτσι. Που τη θυμάμαι. Δεν ήταν τόσο χαρούμενη και ενδιάθετη. Εγώ βλέπω την Ελένη Μενεγάκη τώρα, να θες από... Δηλαδή, πέσει. Είναι ανάλαφρη. Για την άλλη φορά που είχε κάνει, που είχε φύγει μετά από χρόνια στον Αλφα, είχε κάνει μια εκπομπή υπερπαραγωγή. Είχαν παρελάσει όλοι τις συνεργάτες. Και όλο αυτό για να γυρίσει ένα χρόνο μετά. 20-30 χρόνια από την τηλεόραση. Είχε πάει ο σύζυγός της. Επίγουσα αυτό. Α, και εμένα. Λοιπόν, γράφει. Κυρίες καταιγίδες στην Αττική. Πού, στην Αττική. Στην Αττική γενικότερα. Πάντως, για να θέλει προσοχή παρεμπιπτόντως. Προσοχή. Να, ναι. Έχει διαφορά. Τώρα η Ελένη παίζει. Παίζει και το ευχαριστήθηκε κιόλας. Εκεί ήταν σαν αποχαιρετιστήριο τηλεοπτικής καριέρας. Ήτανε... Δηλαδή αυτή η αίσθηση είχε δοθεί. Αυτό. Δηλαδή ότι δεν θα με ξαναδείτε. Και μετά ξέρεις ή αν θα με δείτε θα είναι τελείως το διαφορετικό. Η ζωή όμως θα φέρνει αλλιώς τα πράγματα και ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια, έκλεινε και ένας πολύ μεγάλος τότε κύκλος στον Αλφα. Okay. Υπήρχε όμως μια συναισθηματική φόρτιση και ένα βάρος. Αυτή τη φορά. Τρία χρόνια δεν ήταν. Τώρα είναι χαλαρή. Τρία χρόνια δεν ήταν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το Μέγκα. Τρίτη χρονιά. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το θέλει, το περίμενε, το έχει δουλέψει με τον εαυτό της. Που μπορεί και να ξαναγυρίσει, Καλά, εδώ, δεν σε αυτή την περίπτωση δεν έχει πει ότι αποχαιρετώ και δεν θα ξανακάνω τηλεόραση. Έχει πει ότι κλείνει αυτός ο κύκλος εδώ, τώρα στο Μέγκα, σε αυτή τη φάση. Την προηγούμενη φορά είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μας αποχαιρετά τηλεοπτικά. Καλά, επίσης, μετά από τέτοια πορεία. Το είχε περάσει με κάποιο τρόπο. Τώρα δεν μου είχε δώσει εμένα αυτή την εντύπωση. Φτάσαμε στο σήμερα, αύριο που τελειώνει, γιατί υπήρχε συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που το έχουμε κι εμείς, ότι δεν βρέθηκε κάποια λύση και υπήρξε μεγάλη μείωση. Αυτό για να συμβεί, προφανώς και δεν το δέχτηκε. Δεν ήταν όμως μια απόφαση που έχει ληφθεί νωρίτερα. Ότι εγώ θέλω να τελειώσω νωρίτερα, οπότε δεν έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Αλλά όταν είναι να λήξει το συμβόλαιό σου, όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Σωστό. Και κάπως υπονοώ. Και όλα εκ νέου. Δεν θεωρώ όμως ότι η Ελένη θα έμπαινε σε αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης πιστεύω ότι αν ήθελε να βρεθεί μια λύση η Ελένη Μενεγάκη, θα βρισκόταν μια λύση. Προτίμησε το έχει να κάνει με και από τις πόντες που πετάει, τις πόντες, αυτά τέλος πάντων που κατά τη διάρκεια τώρα των τελευταίων μηνών ακούμε να λέει. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το τηλεοπτικό τοπίο αυτή την περίοδο, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το πιο χαλαρό κουβέντα που κάνει εκείνη και δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Οπότε λέει, αν αλλάξω τα πράγματα και επανέλθει. Και στο χάρι, λέει, όταν τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, ναι, μπορεί και να επαλυτολόγω τώρα. Πάντως είναι ανάλαφρη εδώ. Περιμένει τις διακοπές. Είναι ανακουφισμένη ξεκάθαρα. Και λέει, το δείχνει από τι τότε ωραία που το είπε θα πάω εγώ τρόπο διακοπές. Τι ωραία που θα περνάω, κρατήστε εσείς στο στούντιο και καλά ξεπερδέματα. Αλλά και τι θα λέεις, και καλά κάνει. Δεν έχετε συνυπάρξει το κανάλι ποτέ. Με την Ελένη, όχι. Ποτέ.
Παραλίγο. Να σε ρωτήσω, και τι θα έλεγε. Κρίμα που φεύγω, πέφτω στα πατώματα. Θα το έλεγε η Ελένη αυτό. Πιστεύεις εσύ ότι θα έλεγε η Ελένη ότι πω πω πόσο χάλια είμαι ή θα πέφτω στα πατώματα. Θεωρώ ότι το διαχειρίζει. Αλλά δεν το έλεγε να πει. Όταν παίρνει την απόφαση. Παιδιά, δεν λέμε ότι ήταν ανώδυνο για την Ελένη Μενεγάκη να πάρει μια απόφαση ενώ και την πήρε. Ελαφρά την καρδία. Όχι, εννοώ ότι δεν την πήρε απερίσκεπτα και ελαφρά την καρδία. Προφανώς τα ζήγησε η γυναίκα, είναι και σκορπιό. Αλλά χαρέλει κουτσί εδώ πέρα, μια χαρά είναι η κοπέλα. Πήρε την απόφασή της, θυμάστε πετάει. Που έλεγε κοιμάμαι και είμαι πιο ανάλαφρη πια. Ήτανε η περίοδος που είχε πάρει την απόφασή της. Μέσα της. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Όταν το ξεκαθαρίσεις μέσα σου, όποια απόφαση, όποιο δίλημα και να έχεις, εκεί είναι που νιώθεις ανάλαφρος. Η Γκαγκάκη, η οποία έχει υπάρξει χρόνια στον Αντένα, έχει υπάρξει στέλεχος. Πρωταγωνίστρια σε πάρα πολλές συσκέψεις όπου κάθε φορά πέραν αποφάσεις για εκπομπές, για πρόσωπα, για πρεμιέρες, για οτιδήποτε. Απλά εγώ δεν κατάλαβα. Καταλαβαίνει τι, ότι για να σταματήσει η εκπομπή της Μπέτης, αυτό σημαίνει ότι έχει πάρθει μια άλλη απόφαση που είναι πιο πάνω από αυτό. Οπότε, σαν συνέπεια έπρεπε να φύγει. Δεν ήταν επιπροσωπικού. Ναι. Αυτό λέει ουσιαστικά. Είναι μια άλλη απόφαση, πολύ πιο. Πολύ πραγματικό το ζήτημα και ότι ήταν άνοχθεν. Ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαμε να κάνουμε μια εκπομπή infotainment και ήταν ξεκάθαρο και σε εμάς ότι η Μπέτη δεν μπορούσε να το... Άρα ήταν καραμπόλα, ναι, δηλαδή... Να το, πώς το λένε, να το υπηρετήσει. Σωστά, θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μα αυτό συνέβη. Α, οκ. Okay. Τελικά, αυτό λέω. Άρα πρέπει τώρα σε αυτή την εκπομπή να έχουν όλη δημοσιογραφική ταυτότητα, έντονη. Κανονικά, με τα δεδομένα αυτά που έχουν βγει προς τα έξω, ναι. Έντονη όχι, αλλά μιλάς για μια εκπομπή η οποία ήταν ένα θεατρικό πάρτι. Αυτό από το infotainment απέχει πολύ. Ναι, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ούτε τι έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, ούτε τι υπάρχει στο μυαλό του σταθμού. Και η Μπέτη Μαγκύρα και στις δηλώσεις που έκανε στο κλείσιμο της εκπομπής και της σεζόν, είπε ότι δεν είναι τις παρούσεις να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και τι είπε χθες, μ' αρέσει που πρωταγωνιστώ στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Είναι θεά η γυναίκα, δεν χειρό. Υπάρχει. Είμαι ο χειρό, λέει. Είμαι ο χειρό, μ' αρέσει που συζητάνε όλοι για μένα. Βέβαια, το θεατρικό πάρτι μου άρεσε πάρα πολύ σαν περιγραφή. Ναι, είναι μοναδικό και διαφορετικό. Μα είναι εναλλακτικό. Και δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Όχι, δεν ενώ το άλλο. Δεν μπορούν, αλλά παιδιά, δεν φτάνει και μόνο αυτό. Θα σου πω κάτι. Είναι όμως διαφορετικό και είναι μια εναλλακτική διαφορετική λύση. Το άλλο για να γίνει σωστά, Άγγελέ μου, τους καλύτερους παρουσιαστές να έχεις, αν δεν έχεις τον μηχανισμό από πίσω και τους ανθρώπους να σου βρίσκουν τα θέματα, ξέρεις τι θα κάνεις στο τέλος. Στο υπογράφω. Γιατί το καλύτερο παρουσιαστή να βάλεις, το καλύτερο ever, ο οποίος έχει και το ύφο, έχει και το τένμεν. Αν δεν υπάρχει η ομάδα από πίσω σε αυτές τις εκπομπές, γιατί δεν είναι η κουβέντα που κάνεις. Αν δεν θα σε γλιτώσει μια δεν είναι η χαλαρότα ή το περπάτημα της Μενεγάκη και η καφτινιά και τον πρίο, ας πούμε. Έχεις δίκιο. Είναι back to back η είδηση, το περιεχόμενο, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που ήδη είναι μια δεύτερη χρονιά, π.χ. του Κώστα Τσουρού εκεί, που είδε ότι έχουν βγάλει τα παιδιά κάποια πρωτογενή θέματα. Και πολύ καλή ομάδα. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι η Ναταλία. Η Σύση, η οποία στο κομμάτι, γιατί η Ναταλία έχει μια κοινωνική προσέγγιση, εγώ την βλέπω, δεν είναι το αποκλειστικό. Και η Σύση χτυπάει θέματα που θα τα ήθελες μέσα στην εβδομάδα οι καθημερινές εκπομπές. Και ο Αλφα και ο Σκάι με μηχανισμό δημοσιογραφικό δελτίου πίσω που έχει ένα φοβερό backup και η Δεκατιανή και ο κύριος Μάνες. Άρα και αυτή η κουβέντα τώρα που κάνουμε σοβαρά τοποθετούμε τώρα δεν έχει να κάνει τόσο με τους παρουσιαστές. Έχει να κάνει με τι μηχανισμό υποδομή και την budget. Όσο μπορείς να το στηρίξεις αυτό που θέλεις και αυτό που επιλέγεις να κάνεις. Για να επιλέξεις 100% το infotainment. Ενώ το άλλο είναι μια εναλλακτική πρόταση που. Ο δημοσιογράφος όμως δεν θα κληθεί να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα. Γιατί άκουσα ότι ο δημοσιογράφος έχει αυτή την πολυτέλεια. Μπορεί να υποστηρίξει και το αστυνομικό και ναι, απλώς λέω ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να τα καλύψει, αλλά δεν υπάρχει μπορεί να κάνει αυτή την δημοσιογράφη. Οι δημοσιογράφοι έχουν μεγαλύτερη ευκολία από ότι ένας ηθοποιός ή ένας παίκτης reality και υπάρχει στο πάνελ. Θέλει εξειδίκευση όμως. Δεν μπορεί ο αστυνομικός ρεπόρτερ να κάνει. Ένας δημοσιογράφος θα διαβάσει όμως. Μπορεί να μην το πάει σε βάθος. Την τοποθέτησή του. Όμως δεν θα εκτεθεί τόσο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι, αλλά θέλει ομάδα για να μπορέσει να το βγάλει. Ναι, απλά είναι άλλα τα όπλα που έχει κάποιος από πλευράς δεντολογίας και άλλων θεμάτων που μπορεί να μην εκτεθεί και να μπει κάτι. Εγώ θα σας πω ότι μετά τις διαφημίσεις. Ναι, τι έχουμε. Φοβάμαι. Έχουμε τον Αλέξανδρο Λικουρέζο. Σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.